centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κυρίας Παπαχρήστος δεν είναι πια στη ζωή. Ένας άνθρωπος που ήταν τόσο ανοιχτός με όλο τον κόσμο, με το χαμόγελό του, την καλοσύνη του, τα νιάτα του, νομίζω δεν είχε φτάσει καν τα 50 χρόνια. Δεν είναι ανάμεσα μας. Έτσι είναι. Σήμερα το πρωί συνέβη το μοιραίο. Εγώ το ενημερώθηκα πριν από μισή ώρα περίπου. Έχασε τη ζωή του αυτός ο νέος άνθρωπος που ήταν μόνο 49 χρονών. Ένας ιερέας νέος, όπως είπατε, φιλικός, κοινωνικός, αγαπητός σε όλους, χαρούμενος άνθρωπος, άνθρωπος με το χαμόγελο στα χείλη πάντα. Και είμαι βαθιά συγκλονισμένος, τι να πω. Έτσι, το ίδιο είμαστε και όλοι στον Εστόριο. Και εμείς εδώ το στην ίδιο Καλυθέα. Πιστεύω και στην Καλυθέα, ναι, ναι. Το ίδιο και όλη η Καστοριά. Και όλη η Καστοριά, γιατί ήταν γνωστός. Γιατί τον γνώριζε όλος ο κόσμος. Ναι. Ήταν τόσο κοινωνικός άνθρωπος, τόσο αγαπητός άνθρωπος, που δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτός ο άνθρωπος έχει φύγει από τη ζωή. Τι να πω. Τι να πω, δηλαδή είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος, είμαι συγκλονισμένος. Είχε βέβαια τα προβλήματα υγείας, ήρθαν και άλλα πράγματα στη ζωή του, φτάσαμε στην σημερινή μέρα, αλλά έτσι πως είναι τώρα τα πράγματα, κύριε Κοζλόπουλε, γιατί φαντάζομαι ότι ήδη μας ρωτάνε κιόλας πώς θα γίνει και η κηδεία, δηλαδή τι γίνεται ακριβώς τώρα η εξώδης ακολουθία, τι ακριβώς γίνεται τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις για την εποχή που ζούμε, για τις μέρες που ζούμε, ναι. Για τις μέρες που ζούμε υπάρχουν δύο ειδών, ας το πω έτσι σε εισαγωγικά, τελετές εξώδειας ακολουθίας. Η μία είναι αυτή που προκύπτει από θάνατο, στον οποίο δεν αναγράφεται στο χαρτί του γιατρού πάνω ότι πάσχει από κορονοϊό, ότι έπασχει από κορονοϊό. Ναι. Τότε γίνεται κανονική κηδεία. Ναι. Αν δηλαδή κάποιος καταλήξει από οποιαδήποτε άλλη αιτία, γίνεται κανονική κηδεία λοιπόν στην εκκλησία, γίνεται η εξώδειος ακολουθία με παρουσία το πολύ μέχρι 9 ανθρώπων. Μάλιστα. Εάν το έγγραφο που θα δώσει το νοσοκομείο ή ο γιατρός αναφέρει πάνω ότι ο θάνατος οφείλεται στον κορονοϊό, τότε δεν γίνεται εξώδειος ακολουθία, δεν πηγαίνει σωρός του θανόντος στην εκκλησία, πηγαίνει κατευθείαν στο μνήμα, στα νεκροταφεία και εκεί... Είναι ανατριχιαστικό αυτό, κύριε. Αυτό συμβαίνει, αυτό μας συνέβη πριν από μερικές μέρες όταν χάσαμε έναν άλλο νέο άνθρωπο, όχι τόσο νέο όσο... Και αυτό θα συμβεί και τώρα, Δεν το γνωρίζω. Αυτό θα εξαρτάται από το χαρτί που θα εκδώσουν οι γιατροί από το νοσοκομείο. Μάλιστα. Έτσι. Αυτό θα το δούμε δηλαδή τις επόμενες ώρες. Τι θα συμβεί. Αλλά τι να πω, ήταν ένας άνθρωπος, ένας ιερέας αγαπητός σε όλο τον κόσμο. Ο ιερέας με την πιο μελωδική φωνή που έχω ακούσει ποτέ. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι υπήρχε τέτοιος ιερέας με τέτοια μελωδική φωνή. Ξέρετε, ήταν ένα παιδί που από μικρό παιδί πήγαινε στην εκκλησία. Ναι. Ήταν ψάλτης στην εκκλησία του Πάνων Ιστορείου των Ταξιαρχών από μικρό παιδάκι και γι' αυτό έχει αυτή τη μελωδική φωνή. Είχε αυτή τη μελωδική φωνή. Μάλιστα. Τι να πω. Ήταν ένας προσωπικός μου φίλος, πολύ προσωπικός μου φίλος. Είχαμε μια ιδιαίτερη σχέση όλα τα προηγούμενα χρόνια. Στεναχωριέμαι, δεν μπορώ να μιλήσω. Ήταν διαχρονικός υποστηρικτής μου. Είμαι βαθύτατα υποχρεωμένος απέναντί του, τι να σας πω. Και είναι το άνθρωπος που βάφτισε και το εγγονάκι μου στις 29 Αυγούστου. Μάλιστα. Πραγματικά λοιπόν και η περιοχή του Νεστορίου που κατάγεται ο Παπαχρήστος και η περιοχή της Καλυθέας, γιατί ήταν δικός μας άνθρωπος, όπως και να το κάνουμε και στην Καλυθέα. Βεβαίως, είναι δικός μας άνθρωπος. Δικός... την περιοχή σας και την ενορία σας. Δικός μας άνθρωπος. Δικός μας άνθρωπος. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας αυτή την μετάδοση της πολύ δύσκολης είδησης, πραγματικά. Πολύ στενάχωρης είδησης. Μαύρη μέρα σήμερα για όλη την Καστοριά, για μας, για τον Εστόριο, για την Καλυθέα, για όλους μας. Ένα νέο καλό παιδί έχασε τη ζωή του. Άδικα. Άδικα, πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοζούλη. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.